Τρικυμία στην πανιέρα. Ναι, τρικυμία στην πανιέρα έχει σαν αποτέλεσμα η σημερινή κοκορομαχία. Μια προσπάθεια προς διορισμού ύπαρξης ανύπαρκτων ουσιαστικών διαφορών μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Μια εναγώνια προσπάθεια προς διορισμού της υποβαθμισμένης, δεν θα πω ανύπαρκτης, αντιπολιτευτικής σας οντότητα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνείτε σε όλα τα σημαντικά θέματα. Συμφωνείτε για τη μετατροπή της χώρας σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Συμφωνείτε για τη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε μια πόρτα ενίσχυσης των αμερικανονατοϊκών δυνάμεων στα ευρωρωσικά σύνορα. Συμφωνείτε για τη μετατροπή του Στεφανοβικίου, της Αλεξανδρούπολης, του Λιτόχωρου, όλης της Ελλάδας, σε μια απέραντη επιθετική αμερικανονατοϊκή βάση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, μέσω της διαδικασίας των επίκαιρων επερωτήσεων, επί της ουσίας εγκαλεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η διακρατική συμφωνία που υπέγραψε με το Ισραήλ για την ίδρυση του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα ήταν πιο ακριβή από την αντίστοιχη δική του. Τα υπόλοιπα είναι ανούσιες γαρνιτούρες. Για τους ΣΥΡΙΖΑ είναι εμφανές ότι το θέμα είναι απλά οικονομικό και δεν βάζει θέμα ότι μέσω και αυτής της συμφωνίας ανάγεται ως κεντρική κυβερνητική πολιτική επιλογή η με κάθε κόστος για το λαό αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας με ένα κράτος δολοφόνο όπως είναι το κράτος του Ισραήλ. Για την πολιτική λογική του ΣΥΡΙΖΑ δεν τίθεται θέμα ότι και αυτή η συνεργασία φέρει τη σφραγίδα των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών στην περιοχή. Μια συνεργασία που βγάζει λάδι τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνουν πλάτες στο Ισραηλίτικο διαρκές έγκλημα ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ άραγε να έχει θέμα από τη στιγμή που όταν ήταν στην κυβέρνηση πριν μερικά χρόνια η business με τον ακροδεξιό όπως τον αποκαλεί σήμερα Νετανιάχου είχαν απογειωθεί ή για το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έπιασε το νήμα από εκεί που το άφησε ως κυβερνητικός προκάτοχος αυτός που μάλιστα είχε προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με αντίστοιχη καναδική εταιρεία. Εκτός όμως από την κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι και για τα υπόλοιπα αστικά κόμματα δεν προκύπτει κανένα θέμα από τη δημιουργία ενός υπερνατοϊκού αεροπορικού κέντρου εκπαίδευσης, ιδιοκτησία μιας ιδιωτικής εντός και εκτός εισαγωγικών ιδιωτικής ισραηλίτικης εταιρείας, της Ελμπίτ, που αντικειμενικά το κυρίαρχο στοιχείο στη φιλοσοφία της λειτουργίας της θα είναι αποκλειστικά η αύξηση της κερδοφορίας της. Με ό,τι επιπτώσεις έχει αυτό στην εκπαίδευση των Ελλήνων Ικάρων. Κι όμως όλοι εδώ μέσα δεν έχετε τον παραμικρό ενδιασμό όλοι σας να αναθέσετε σε μια εταιρεία δήθεν να εμφυσίσει στους νέους Ίκαρους το πνεύμα και τη δύναμη υπέρβασης των ανθρώπινων βιολογικών ορίων και της αυτοθυσίας για να υπερσπιστούν τα σύνορά μας στη στεριά, τη θάλασσα και τους ουρανούς, αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Για όλα αυτά, όλοι σας τσιμουδιά. Όταν η κυβέρνηση παρέδινε και επίσημα όλο το έργο της πτυτικής εκπαίδευσης των Ελλήνων πιλότων στην Ισραηλινή εταιρεία, τόνιζε χωρίς ντροπή πως η χρήση παρόμοιων μεθόδων εκπαίδευσης θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο πολεμικών δυνάμεων. Κοροϊδεύετε το λαό, τον εξαπατάτε συνειδητά και μεθοδευμένα. Σας ακούσαμε πρόσφατα, κύριε Υπουργέ, εδώ στη Βουλή, σε απάντηση επίκαιρης ερώτησης, να δηλώνεται ουσιαστικά απολογούμενος για την παράδοση της Καλαμάτας στους Ισραηλινούς, ότι πριν την υπογραφή της συμφωνίας, ο χρόνος, αναφέρεστε στην πολεμική αεροπορία, τελείωνε και το εκπαιδευτικό κομμάτι της οδηγούνταν σε αδιέξοδο, αφού πάλιωναν τα αεροσκάφη και έμενε μεγάλο υπολοιπόμενο πτυτικό αντικείμενο ανεκτέλεστο για τους Ικάρους. Κύριε Υπουργέ, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός για να γνωρίζει ότι η διάρκεια της επιχειρησιακής ζωής ενός πτυτικού μέσου
άρα και το τέλος του. Είναι γνωστά από την ημέρα που κάποιος τα αγοράζει. Τα ξέρατε όλα αυτά. Ξέρατε πολύ καλά, όπως και η προκάτοχή σας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πότε θα ξεμένατε, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, από εκπαιδευτικά αεροπλάνα. Φαίνεται όμως πως η απόφαση για τη δημιουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεως στην Καλαμάτα μέσω διακρατικών συμφωνιών ήταν ήδη η λυμένη απόφαση από καιρό. Ήταν σχεδιασμένη στα επιτελεία του ΝΑΤΟ. Επίσης, δεν πρέπει να αποπροσανατολίζει κανέναν το ερώτημα που υπάρχει στη σημερινή επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ρωτάει γιατί άραγε η κυβέρνηση δεν εξέτασε μια απευθείας προμήθεια του αναγκαίου αεροπορικού εξοπλισμού για τη συνέχιση της εκπαίδευσης των πιλότων. Γιατί απλά το ερώτημα αυτό είναι προσχηματικό. Είναι φανερό ότι η απόφαση ήταν ήδη, όπως προανέφερα, η λυμένη με τη συγκατάθεση και των δύο κυβερνήσεων και είναι άρρηκτα δεμένη με την ήδη υλοποιούμενη την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για λίγο. Με την ήδη υλοποιούμενη ομογενοποίηση όλων των παραμέτρων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που στηρίζουν τις αμερικανονατοικές επιχειρήσεις. Είναι η επιδιωκόμενη ομοιογένεια γενικά του στρατιωτικού εξοπλισμού, των μικρών και των μεγάλων οπλικών συστημάτων, των πυρομαχικών, των επικοινωνιών, της εκπαίδευσης, του προσωπικού και άλλα. Αυτό αφορά όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ, όχι μόνο την Ελλάδα. Αυτό τον ρόλο παίζουν οι επισκέψεις και οι επιθεωρήσεις στις δομές των ενόπλων δυνάμεων, των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, των υπηρεσιών τυποποίησης του ΝΑΤΟ. Κοινές δομές, κοινές αποστολές και κυρίως κοινή φιλοσοφία δράσης στα στελέχη όλων των ενόπλων δυνάμεων των χωρών μελών. Γι' αυτό ο πρέσβης τον είπα Πάιατ, με τις ευλογίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, επισκέπτεται τις στρατιωτικές σχολές σε μια προσπάθεια να γαλουχήσει με τα αμερικανονατοϊκά δεδομένα τα μυαλά τους. Είναι νατοϊκή επιδίωξη η ταχύτατη ένταξη κάθε εθνική στρατιωτική υποδομής μαζικά και κυρίως αποτελεσματικά στα εγκληματικά νατοϊκά επιχειρησιακά σχέδια όπου και αν αυτά ματώνουν τους λαούς της γης. Η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα έχετε τεράστια ευθύνη. Δημιουργείτε μεθοδευμένα τις προϋποθέσεις για να στήσετε, να χρηματοδοτήσετε αδρά από τον ιδρώτα των εργαζομένων και ταυτόχρονα να παραλλάξετε με τον μανδύα της εθνικής αναγκαιότητας μια ακόμη στρατιωτική δομή, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των αναγκών της νατοϊκής λικοσυμμαχίας. Ο λαός πλέον δεν μασάει, για να χρησιμοποιήσω μια δική του έκφραση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ασκεί πολιτική κριτική απέναντι στις διαδικασίες εγκατάστασης και χρηματοδότησης του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα. Όπως ουδέποτε απαξίωσε ή συσκότησε την κρατική κακοδιαχείριση. Το ίδιο, βέβαια, την ίδια στάση κρατάει και για τη ρεμούλα, το χρηματισμό, την εξαγορά που αναντήρητα επικρατεί, είτε σαν πράξη είτε σαν πρόθεση πράξης, σε μεγάλες προμήθειες, σαν τις προμήθειες πολεμικού εξοπλισμού. Και αυτή η απόλυτη έκφραση βεβαιότητας που έχουμε πηγάζει από το ότι ο χρηματισμός και οι δοσοληψίες κάτω από το τραπέζι είναι νομοτελειακά άρρηκτα δεμένες με το σάπιο, το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα που η κυβέρνηση όλα και όλα τα αστικά κόμματα υπηρετούν. Η ελληνική κυβέρνηση βαρύνεται με τεράστιες πολιτικές ευθύνες για αυτές τις πολιτικές τις επιλογές. Δεν τρέφουμε την παραμικρή αυταπάτη ότι αυτό το σύστημα μπορεί να εξανθρωπιστεί, να δημιουργήσει προϋποθέσεις ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, όπως και ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει φιλολαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση, να αλλάξει το ΝΑΤΟ, να συμβιβαστούν τα κέρδη των εκμεταλλευτών με τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα όπως παραμυθιάζει τον λαό ο ΣΥΡΙΖΑ.